Πάμε στην Νικολέτα Κρήτικου. Λοιπόν, πάμε στην μαθηματικά. Γεια σου, Νικολέτα. Νικολέτα, διεθνείς ειδήσεις. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Χρήστο και Γιάννη. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Ουκρανία μετά την κατάρρευση του φράγματος Νόβα Καχόβκα εχθές. Έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι εκενώσεις των οικισμών που έχουν πληγεί. 42.000 πλημμυροπαθείς μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ενώ είναι δεκάδες χιλιάδες οι εκκλήσεις που γίνονται από πολίτες στους διασώστες και στην πυροσβεστική αλλά και στο στρατό προκειμένου να φτάσουν στα σπίτια τους και να τους απομακρύνουν από τις πληγήσεις περιοχές. Είναι δεκάδες τα περιστατικά που βλέπουμε από τα διεθνή δίκτυα με πολίτες να βρίσκονται στις σκεπές των σπιτιών. Έχει αλλάξει ο χάρτης, δεν το καταλαβαίνουμε, έχει αλλάξει ο χάρτης. Δηλαδή έχει αλλάξει ο χάρτης στην περιοχή πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό. Αν κοιτάξει κανείς τις δορυφορικές εικόνες και συγκρίνει πώς ήταν η κατάσταση εχθές και πώς είναι η κατάσταση σήμερα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για βιβλική καταστροφή. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι τουλάχιστον 80 χωριά έχουν πλημμυρίσει. Εκατομμύρια καλλιεργήσιμης γης έχουν καταστραφεί πλήρως. Μιλάμε για μια οικολογική καταστροφή ανίποτη. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, 150 τόνοι μαζούτ έχουν περάσει στο Δνήπερο μετά την κατάρρευση του υδροηλεκτρικού εργοστασίου, καθώς υπήρχε και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο δίπλα από το φράγμα. Τώρα υπάρχουν αγνοούμενοι από τις ρωσόφωνες περιοχές. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ξεπερνούν τους 10 οι αγνοούμενοι και αναμένεται τις επόμενες ώρες να αυξηθεί ο αριθμός τους. Και από την πλευρά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι εκατομμύρια πολίτες θα παραμείνουν χωρίς πόσιμο νερό για τις επόμενες εβδομάδες. Να σας πω ότι οι αλληλοκατηγορίες ένθεν κακήθεν συνεχίζονται. Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία και βέβαια υπάρχουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα από τους επιστήμονες για το ποια από τις δύο πλευρές θα μπορούσε να ωφεληθεί από την ανατίναξη του συγκεκριμένου φράγματος. Σίγουρα θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Τώρα, πριν από λίγο καιρό, μάθαμε τι περίπου έγινε με τις κρίξεις και την δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σε θα πάρει χρόνο σε κάθε περίπτωση. Πάμε στη Γαλλία, Νικολέτα. Πάμε στη Γαλλία, όπου μετά από 5 μήνες διαρκούν οι διαδηλώσεις. Δεν το βάζουν κάτω οι διαδηλωτές για την συνταγματική μεταρρύθμιση Μακρόν που αυξάνει τα όρια ηλικίας από τα 62 στα 64. Πρόκειται για νόμο του κράτους πλέον. Ψηφίστηκε στις 15 Απριλίου. Είχαμε σοβαρά επεισόδια και συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Παρίσι, στην Άντι, στην Τουλούζη. Είχαμε διαδηλωτές οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία, πέταξαν δακρυγόνα, η αστυνομία απάντησε με ρήψεις νερού. Η κατάσταση ήταν εξαιρετικά τεταμένη. Μήπως πρέπει να βγούμε και εμείς στους δρόμους για να μας το κάνει το 67-64. Υπάρχει κάποια τέτοια... Όχι, αλλά να το συζητήσουμε, ρε παιδιά, να οργανωθούμε. Όχι, 67 έχουμε. Ναι, να ζητήσουμε να πάμε 64. Πού είναι σαν τη Γαλλία. Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη πραγματικά είναι, οι εικόνες είναι τελείως δυστοπικές. Μιλάμε για ένα απόκοσμο τοπίο, καθώς πλέον δεν μπορεί κανείς να δει ούτε το άγαλμα της ελευθερίας από το σύννεφο καπνού που έχει σκεπάσει την περιοχή, από τις φωτιές που μένονται ασταμάτητες στο Κεμπέκ του Καναδά και το Οντάριο τις τελευταίες εβδομάδες, με τους επιστήμονες να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους τις επόμενες ώρες, καθώς η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Να είσαι καλά.